Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση και να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να παραβρεθώ λόγω των αλλεπάλληλων υποχρεώσεων παράλληλα. Ελπίζω σε κάποια άλλη πρόσκληση να είμαστε διαζώσεις και να μπορούμε να συζητήσουμε όπως παλαιότερα. Σήμερα η εισήγηση αφορά τα ανατριουρικά πεπτίδια και το ρόλο για την πρόβλεψη κινδύνου και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στα καρδιομεταβολικά νοσήματα. Και βέβαια θα χρειαστώ μόλις 2 με 3 λεπτά για να δώσω ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία αναφορικά με τον όρο αυτό που πλέον χρησιμοποιείται κατά κόρον σήμερα, όχι μόνο το καρδιονεφρικό, αλλά το καρδιομεταβολικονεφρικό σύνδρομο. Βλέπετε εδώ λοιπόν ότι από τους παράγοντες κινδύνου και ιδιαίτερα από την υπέρταση, τον διαβήτη και τους άλλους καθορισμένους, παχυσαρκία, κάπνισμα και πολλούς άλλους, μέχρι να φτάσουμε στην έγκδηλη καρδιακή νόσο, δηλαδή στο έφραγμα του μυοκαρδίου από την καρδιά, στο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχυμικό ή αιμορραγικό από τον εγκέφαλο, στην νεφρική νόσο, σε επίπεδο μικροαγκιοπάθειας, όπως και στην άφλιστη ροειδοπάθεια, διαβητική ή υπερτασική, πάλι σε επίπεδο μικροαγκιοπάθειας, μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχει μια αντιρρόπηση και έτσι μια οξία διαταραχή, οξία άρση της αντιρρόπησης ή και χρόνια άρση μπορεί να επιφέρει η διαταραχή του ενός, η διαταραχή και στο άλλο όργανο. Και επομένως, βλέπετε πολύ καλά ότι εάν υπάρξει μια αντιρρόπηση σε επίπεδο οξίας φάσης, θα υπάρξει και μια, έτσι, από την άλλη μεριά, αντιρρόπηση για το νεφρό και το αντίστροφο. Έτσι λοιπόν, νεφρός και καρδιά είναι 2 όργανα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και σε επίπεδο οξίας και σε επίπεδο χρόνιας λειτουργίας. Και βέβαια στο διαβήτη αυτό είναι πιο έγκυθυλο. Γιατί όπως ξέρουμε, οι βλάβες υπάρχουν πολύ πρόημα και στα 2 αυτά όργανα, λόγω αφενός μεν της αντίστασης στην ισουλίνη, της υπερισουλινεμίας, λόγω της διέγερσης των 2 συστημάτων που και αυτά είναι σε ελεπίδραση, δηλαδή του συστήματος ρενίνης, αγκιοτενσίνης, αλφαστερώνης και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και λόγω της εναπόθεσης αυτών των τελικών γλυκοζηλωμένων προϊόντων, αυτά που ονομάζονται AGEs, και από την άλλη μεριά και των τοξικών αυτών ελευθέρων ριζών οξυγόνου. Από την άλλη μεριά, αυτή όλη η πορεία, είπα προηγουμένως ότι απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να εμφανιστεί η βλάβη και βλέπετε ότι πάει παράλληλα και στην μακροαγκιοπάθεια και στην μικροαγκιοπάθεια. Τι δηλαδή, σε επίπεδο ενδοθυλίου, σε καρδιά και σε εγκέφαλο, υπάρχει λοιπόν η αθυροσκλήρωση και σε επίπεδο καρδιάς, όταν γίνει πλήρη απόφραξη, έχουμε το έφραγμα και το remodeling, την αναδιάταξη, την αδιαμόρφωση. Και στον εγκέφαλο το ίδιο πράγμα επιφέρει το εγκεφαλικό επεισόδιο, τη γνωσιακή δυσλειτουργία και όλα αυτά μαζί κάποια στιγμή ακολουθεί και δεύτερο επεισόδιο, ενίοτε βαρύτερο και θανατηφόρο. Το ίδιο όμως γίνεται και στο νεφρό, σε επίπεδο μικροαγκιοπάθειας. Υπάρχει δηλαδή μια ενδοθυλιακή δυσλειτουργία, ακολουθεί η μικρολευκοματινουρία, η πιο πρώιμη βλάβη σε επίπεδο νεφρού, μακρολευκοματινουρία, μακροποτινουρία όπως λέγεται, και στη συνέχεια, όχι μόνο νεφρική νόσος, αλλά και όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο, έχουμε και αυξημένα καρδιαγγειακά, άρα και άμεσα και έμεσα συνεισφέρει η βλάβη του νεφρού και στα νεφρικά καταληκτικά συμβάματα, αλλά και στα καρδιαγγειακά. Και είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι αιμοκαθερόμενοι κατά 50% είναι διαβητικοί και άλλο 25% έχουν και υπέρταση, άρα μένει ένα σχετικά μικρό κομμάτι των νεφροπαραχηματικών παθήσεων, όπως είναι οι σπερματονεφρίδες. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, να ρυθμίσουμε δηλαδή τους παράγοντες κινδύνου αυτούς, για να αποτρέψουμε την νεφρική βλάβη τελικού σταδίου. Θέλω να σταθώ σε 2 πολύ ωραίες πρωτογενείς, θα έλεγα, της δικής μας ερευνητικής ομάδας διαφάνειες, όπου βλέπετε πώς αυτή η βλάβη έτσι επέρχεται και στην υπέρταση και στο διαβήτη, στο νεφρό. Εδώ βλέπετε ένα νεφρόνα, είναι το σπείραμα. Ο νεφρόνας, να θυμίσω, είναι το μικρότερο ανατομικό μόριο του νεφρού. Εδώ υπάρχει ένα τμήμα του νεφρόνα που είναι το σπείραμα και βλέπετε έχει το προσωγό αρτηρίδιο και το απαγωγό αρτηρίδιο. Και τι γίνεται, η αυξημένη πίεση επιφέρει ενδοθυλιακή δυσλειτουργία μέσω μιας άσυπτης φλεγμονής με όλο αυτό το καταράκτη που ακούτε, η CAM, VCAM και όλων αυτών των χημιοτακτικών πρωτεϊνών. Επέρχεται μια υπερπλασία των μεσαγειακών κυττάρων, μια υπερδιήθηση και αυτή η υπερδιήθηση επιφέρει σπειραματοσκλήρυνση. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μια αυξημένη ενδοσπειραματική πίεση. Αυτό λοιπόν τι κάνει, προάγει την απέκριση λευκώματος και προάγει τη λευκοματινουρία.
Άρα εμείς θα πρέπει να αποσυμφορήσουμε και θα δούμε πώς τον Εφρώνα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο διαβητικό. Βλέπετε εδώ, να πάλι πώς έχει γίνει η σπειραματοσκλήνηση, μόνο που εδώ, πέρα από τους αιμοδυναμικούς μηχανισμούς που ανέλησα προηγουμένως, επισέρχονται και μεταβολικοί και αυξητικοί παράγοντες και κυτοκίνες, και ήδη έχετε ακούσει για τα AIDS που προείπα ή για την υπερσωληνεμία. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα κλειστό παράθυρο, διότι αυτό το κλειστό παράθυρο ποιο είναι? Είναι το απαγωγό αρτηρίδιο, βλέπετε κάνει αγκιοσύσπαση, άρα λιμνάζει αίμα μέσα στο σπείραμα. Και υπάρχει λοιπόν και ένα ανοιχτό παράθυρο, ποιο είναι αυτό? Είναι το προσαγωγό. Άρα πλημμυρίζει αίμα μέσα στο σπείραμα, υπάρχει αύξηση της αιμοσπειραματικής πίεσης, υπάρχει ένα κλειστό παράθυρο που δεν αφήνει να αποσυμφορηθεί αυτή η αιμάτωση, και γι' αυτό λοιπόν εμείς πώς μπορούμε να το κάνουμε και να αποσυμφορήσουμε αυτή την ενδοσπειραματική υψηλή πίεση, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση της υπερτάσεως, δίνοντας φάρμακα που αποκλείουν το ΣΡΑ. Άρα λοιπόν προκαλώντας μία αφενός με ένα αγκιοχάλαση στο απαγωγό, άρα μπορεί επομένως το παγιδευμένο αίμα να παροχετευτεί, άρα να μειωθεί η σπειραματική πίεση, και από την άλλη μεριά ισορροπημένα μπορούμε επίσης με ανατομονιστές βεστίου να διατηρήσουμε την καλή αιμάτωση μέσω διαστολή στο προσαγωγό και επομένως να έχουμε και μείωση της λευκομετινουρίας. Αυτά όλα δεν θα έκανε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καμιά σημασία, κανένα αποτέλεσμα, αν δεν συνδέονταν με την καρδιαγγειακή θνητότητα και θνησιμότητα και με την ολική θνητότητα. Βλέπετε εδώ λοιπόν ότι όσο μειώνεται η νεφρική λειτουργία, όσο μειώνεται το GFR, τόσο αυξάνεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, που είναι ο κίνδυνος, θα σας πω και παρακάτω και πώς τον προσδιορίζουμε, να συμβεί στη δεκαετία ένα θανατηφόρο επεισόδιο. Το ίδιο πράγμα κάνει και ανεξάρτητα και με την ουρία. Όταν γίνει πρωτεϊνουρία, αυξηθεί δηλαδή πάνω από 300 μιλιγκράμμ το 24ωρο η απέκριση πρωτεΐνης, βλέπετε και εδώ πώς αυξάνεται η καρδιαγγειακή θνητότητα, και εδώ όχι μόνο η θνητότητα αλλά και η νοσηρότητα. Με τη μείωση του GFR, δηλαδή με τα στάδια νεφρικής νόσου, και όσο πάμε προς το terminal, με το κάτω από 15, άρα κάτω από 15 ml ανά λεπτό και ένα επιφάνεια, από το τετραγωνικό μέτρο επιφανείας, όχι μόνο αυξάνεται η νοσηρότητα, αλλά οδεύουμε ολοταχώς και προς τον τεχνητό νεφρό. Και βέβαια βλέπετε ότι, όπως πολύ ορθά έχει πει και ένας φοιτητής μου, κύριε καθηγητά, τελικά είναι να αποτρέψουμε το θάνατο. Αν τελικά πεθάνει κάποιος, λίγη σημασία έχει από τι πεθαίνει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι και πώς αυξάνεται και ο θάνατος κάθε αιτιολογίας, η ολική θνητότητα. Και επειδή ανέφερα προηγουμένως για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι το 2019 στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας στο Παρίσι, ορίζονταν ως ο αυξημένος κίνδυνος να υποστεί κάποιος ένα γενικό επεισόδιο καρδιαγγειακό, ένα έφραγμα. Από το 19 έγινε πιο σκληρός ο ορισμός και ομιλούμε για θανατηφόρο, για fatal, για θανατηφόρο έφραγμα μυοκαρδίου. Άρα ο κύριος Σαββόπουλος ανέχει 15%, όπως υπολογίζεται με το σκορ κατά σκορ στην Ευρώπη, στην Αμερική θα ήταν το Framingham και υπάρχουν και πολλά άλλα σκορ, σημαίνει ότι έχει 15% πιθανότητα στη δεκαετία να υποστεί θανατηφόρο καρδιαγγειακό επεισόδιο. Αν ήταν μεταξύ 5 με 10% είναι υψηλού κινδύνου, 1 με 5% μετρίου και κάτω από 1 χαμηλού κινδύνου. Και τι λέει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας και Υπερτάσεως? Προσδιορίστε τον κίνδυνο αυτόν στο baseline, στην πρώτη επίσκεψη. Όπως μετράτε την πίεση, όπως προσδιορίζετε το ζάχαρο, την τιμή γλυκόζης στο πλάσμα, βρέστε ποιος είναι ο κίνδυνος με τη χρήση των σκορ που ανέφερα και που είναι διαθέσιμα πολύ εύκολα στα calculators, έτσι στα κινητά μας και σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Και μην περιμένετε να το κάνετε αυτό όταν ήδη έχετε ευρήματα, όπως είναι έφραγμα, όπως είναι εγκεφαλικό, όπως είναι νεφρική νόσος. Και βέβαια βλέπετε ότι αυτή η κατηγοριοποίηση γίνεται με ορισμένα κριτήρια. Κάποιος δηλαδή που έχει διαβήτη αλλά και εγκατεστημένη καρδιακή νόσο, αυτομάτως χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλού κινδύνου, άρα έχει πάνω από 10% πιθανότητα στη δεκαετία να κάνει θανατηφόρο έφραγμα, και αν είχε κάνει ένα, να κάνει και δεύτερο, το οποίο θα είναι και θανατηφόρο. Εάν υπάρχει έκδηλη βλάβη στα όργανα στόχου, αν έχει τρεις ή παραπάνω έκδηλους παράγοντες κινδύνου, δηλαδή είναι υπερτασικός διαβητικός παχύσαρκος, ή αν ομιλούμε για τύπου ένα διαβήτη, αν έχει διάρκεια πάνω από 20 χρόνια. Υψηλού, όταν ομιλούμε για διαβήτη που έχει 10 χρόνια διάρκεια, χωρίς όμως να βρούμε βλάβη στα όργανα στόχου, ούτε στον οφθαλμό, ούτε στον εγκέφαλο, ούτε στην καρδιά, ούτε στον νεφρό. Και βέβαια πρέπει όμως να έχει και έναν τουλάχιστον ακόμα παράγοντα κινδύνου, να είναι και διαβητικός και υπερτασικός.
Ενώ θα είναι μετρίου κινδύνου εάν δεν έχει παράγοντα κινδύνου, δεν έχει παράγοντα κινδύνου και έχει διαβήτη τύπου 2 κάτω από 10 χρόνια, ή αναφερόμαστε για τύπου 1 να είναι νέο άτομο 35 ετών και κάτω. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό λοιπόν του δίνει και πιθανότητα να μην κινδυνεύει σε μεγάλο βαθμό να κάνει αυτό που είναι το θανατηφόρο έφραγμα. Το άλλο που πρέπει να σημειώσει και πρέπει να το γνωρίζετε πολύ καλά όσοι εργάζεστε σε νοσοκομεία ή είστε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή έχετε ιδιωτικό ιατρείο, είναι ότι αυτά κάνουν και overlap αυτοί οι παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή, δέστε εδώ από μια μεγάλη, ένα registry που λέμε, από μια ασφαλιστική εταιρεία, από μια καταγραφή που έγινε στην Καλιφόρνια, στην Αμερική. Βλέπετε ότι ένα 56% πάνω από τους μισούς είχαν και διαβήτη και πίεση και λιπίδια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό που λέμε ολιστική αντιμετώπιση. Να αντιμετωπίσουμε εν παραλίλο, έτσι, λυσιτελώς όλους αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Το κάνουμε? Δυστυχώς όχι. Και δυστυχώς όχι διαχρονικά. Είμαστε μακριά από το στόχο, έτσι, και βλέπετε πολύ καλά τι εννοώ, από τον Euro Aspire 2 μέχρι την 4 που έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Βλέπετε ότι τα ποσοστά βελτίωσης στην επίτευξη ρύθμισης είναι πολύ 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 μικρά. Δηλαδή ένα στους δυο σχεδόν είναι αδιάγνωστος και για την πίεση και για την χοληστερίνη και για το ζάχαρο και για την γλυκόζη. Και αυτό λοιπόν αποτελεί κάτι που δεν θα αποτρέψει ένα τσουνάμι, όπως το παρομοιάζουμε, έτσι να πλήξει όλα τα όργανα. Και βέβαια ανέφερα προηγουμένως για την ολιστική αντιμετώπιση που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση όλων των παραγόντων κινδύνου. Και βλέπετε εδώ στη διαφάνεια αυτή ότι αν σε έναν παθολόγο έρθει μια κυρία, γιατί μπορεί παραδείγματος χάρη να έχει ακμή ή να χρειαστεί να την δει ο δερματολόγος ή να τη δει ο οδοντίατρος, δεν θα μείνει ο παθολόγος αυτό αν δει ότι υπάρχει μια βροχοκύλη ή υπάρχει ένα μπλοκ λεφαδένων. Θα κάνει μια ολιστική προσέγγιση, θα δει αυτά που μπορεί να δει ο ίδιος και παράλληλα θα συνεργαστεί με τις άλλες ειδικότητες για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι στον καρδιαγγειακό ασθενή, ρύθμιση όλων των παραγόντων κινδύνου με σωστή χορήγηση των κατάλληλων αντιδιαβητικών, των κατάλληλων αντιπερτασικών, των κατάλληλων υπολιπιδημικών και βέβαια των κατάλληλων αντιμοκταλιακών ή αντιπυκτικών όπου χρειάζεται. Και δεν το λέει ο ομιλόν. Σήμερα είμαστε στην εποχή της αποδεικτικής ιατρικής, αυτό που λέμε το evidence-based medicine. Τι σημαίνει το evidence-based medicine? Ότι η μελέτη στην οδείο σε διαβητικούς έδειξε ότι όταν η παρέμβαση γίνεται σε όλους αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, λοιπόν γίνεται ολιστικά, κάνουμε και ρύθμιση του ζαχάρου και της πίεσης και διακοπή καπνίσματος και μείωση σωματικού βάρους, έναντι μιας έτσι, μονομερούς προσέγγισης ή μιας συνήθους αγωγής, δέστε τεράστια νούμερα στην πρόληψη και μάκρο και μικροαγγειακών επιπλοκών. Σημαντικό μήνυμα. Και βέβαια, δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει συμπτωματολογία ούτε στο διαβήτη, ο θορυβώδης, για να μην πω και καθόλου, είτε στην υπέρταση, είτε στη δυσλιπιδεμία, φτάνουμε να έχουμε τις πλοκές και λέει ο ασθενής τότε, γιατρέ, τι κάνουμε, γιατί είναι πραγματικά ασθενής τότε. Και τότε λέμε, κάνουμε το σταυρό μας ή επαφίονται όλες οι ελπίδες μας και στο Θεό. Βεβαίως και στο Θεό, ο Θεός είναι αρρωγός των προσπαθειών του γιατρού, αλλά ο γιατρός πρέπει να έχει επικαιροποίηση γνώσεων, έτσι, και πρέπει πραγματικά να παρακολουθεί και οι μερίδες και συνέδρια και μία από αυτές είναι και η παρούσα και πραγματικά να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά έτσι, τους οργανωτές και την πολύ ωραία θεματολογία, άρα και ο γιατρός πρέπει να έχει επικαιροποίηση γνώσεων. Είπα 2 λεπτά, πήγαμε στα 5 και κάτι λεπτά και τώρα πλέον έχοντας την υποδομή αυτών που αναφέραμε ήδη θα πάμε να δούμε τελικά αυτά τα νατριουρητικά πεπτίδια τι είναι, είναι δείκτες καλής λειτουργίας, είναι δείκτες κακής λειτουργίας, είναι δείκτες αποτελεσματικής αντιμετώπισης, έχουν διαγνωστική, έχουν προγνωστική αξία. Και αυτά είναι ξεχασμένα, δεν είναι τωρινά. Από 10 και πλέον χρόνια ήρθαν στο προσκήνιο, γιατί ανακαλύφθηκαν σε μια προσπάθεια της καρδιάς να αυτοπροστατευτεί. Να παράξει δηλαδή αυτά τα πεπτίδια, τα λειτουργικά πεπτίδια, προκειμένου να μην υπερφορτώνεται με όγκο, την όγκο εξάρτηση, ούτε λοιπόν να έχει αυξημένο προφορτίο, ούτε αυξημένο μεταφορτίο, άρα να μην δουλεύει σε αυξημένες αγκιακές αντιστάσεις. Και αυτά τα πεπτίδια τα οποία εκρίνονται από την καρδιά, επιδρούν όχι μόνο στην καρδιά, αλλά και στα αγκία, στους νεφρούς, στα επινεφρίδια, στον εγκέφαλο. Και μάλιστα υπάρχουν και νεύρο ή νάτριο-ουρητικά πεπτίδια, τα οποία εκρίνονται και από τον εγκέφαλο. Και θα δούμε και πού αλλού υπάρχουν υποδοχής. Και τι γίνεται? Αυτά όλα είναι ένδειξη όταν δούμε υψηλές τιμές αυτών των πεπτιδίων, των ατομικών πεπτιδίων,
είναι ένδειξη καρδιακής σε πρώτη φάση βλάβης, καρδιακής ανεπάρκειας, διάτασης και βλέπετε πώς η ζυγαριά γέρνει αριστερά με την αγκιοσύσπαση, έτσι, την παρεμπόδιση να υπάρχει νατριούρηση, άρα και απώλεια του όγκου και βέβαια προάγεται αντιθέτως η ίνωση. Και τι προσπαθούν να κάνουν αυτά αντιρροπιστικά, να ισορροπήσουν ή αν θέλετε να γύρουν και προς τα δεξιά τη ζυγαριά. Δηλαδή να υπερισχύσει η αγκιοδιαστολή, αυτά τα ευωδοτικά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα που θέλουμε, η νατριούρηση, να αποβληθεί όγκος και να εμποδιστεί η ίνωση. Για να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, γιατί είπα ότι είναι γνωστά και από καιρό. Η πρώτη, η νεσιριτιδη που είδατε, ήταν πραγματικά ένα ανθρώπινο ανασυνδυασμένο, έτσι, ένα τουρκικό πεπτίδιο. Θα δούμε γιατί δεν περπάτησε, μια μελέτη η οποία ήταν τα φόπλακά της. Στη συνέχεια προσπάθησε να υπάρχει μια αναστολή στο μεταβολισμό, στο καταβολισμό αυτών των πεπτιδίων, που συνδυάστηκε στην αρχή και με έναν αλφα-μέα, τον ομοπατριλάτη, αλλά και εδώ, λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, δεν περπάτησε. Και φτάσαμε σήμερα βέβαια στο άρνη, στο συνδυασμό λοιπόν σαρτάνης, βαλσαρτάνης δηλαδή, με αναστολέα της νεπριλισίνης, θα δούμε όλα αυτά. Και αυτά όλα λοιπόν θα θέλω λίγο να σταθώ, γιατί βλέπετε ότι η γνώση μας βοηθάει πολλές φορές να βελτιώσουμε ή να τελειοποιήσουμε κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν, για την νεσιριτίδη ανέφερα ότι ενώ πήρε υποστήριξη από το FDA, υπήρξε μια μελέτη, η Ascend Heart Failure, η οποία τελικά δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Γιατί? Όχι μόνο δεν προστατεύτηκαν οι ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν την ουσία αυτή και η φιλοσοφία ήταν να παρεμποδιστεί ο καταβολισμός, έτσι ώστε τα νοητικά πεπτίδια να μπορούν να προάγουν την αποβολή ύδατος, άρα και τη μείωση του όγκου, άρα και την καλύτερη λειτουργία της καρδιάς του καρδιοπαθής, αλλά συνδυάστηκαν και με ανεπτύξεις ενέργειες. Βλέπετε εδώ στατιστικά σημαντική η υπόταση και η συμπτωματική και η ασυμπτωματική. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες, παρότι το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύθηκε είναι το New England Journal of Medicine, που είναι ένα πολύ έγκυρο και έγκριτο περιοδικό. Βλέπετε ότι αν δείτε τα ψηλά γράμματα, ούτε καλή κατηγοριοποίηση υπήρχε, ούτε και με το υπέρχο καρδιάς δεν γίνονταν σε ένα εργαστήριο, άρα υπήρχε το υποκειμενικό στοιχείο και πάρα πολλοί από αυτούς παίρναν και άλλη αγωγή, ήταν και καλά προστατευμένοι. Πάμε λοιπόν τώρα στην νεπριλισίνη, η οποία πραγματικά βλέπετε εμποδίζοντας τον καταβολισμό και την αδρανοποίηση των πεπτιδίων αυτών που αντεροπιστικά αυξάνονται, προάγουν την αγκιοδιαστολή, τη μείωση της πίεσης, τη μείωση του τόνου του συμπαθητικού, τη μείωση της σύνωσης, όλων αυτών των δεινών, κάτι που γίνεται ούτως ή άλλως και με το συνδυασμό με φάρμακο που αποκλείει το ΣΡΑ. Και είναι πολύ γνωστό και ξέρουμε ότι εμποδίζοντας την αγκιοδιαστολή τύπου 2 να συνδεθεί στους ενεργοποιημένους, γιατί η τύπου 2 υποδοχής δεν είναι ενεργή, η ενεργή είναι μόνο η τύπου 1, άρα λοιπόν εκεί δρά και το ιστικό ΣΡΑ. Όταν λοιπόν πάει και αυτό το φάρμακο ή το ΟΜΕΑ, αλλά η σαρτάνη προκειμένου εδώ, αποκλείσει αυτού τη υποδοχή, συνεργικά μειώνει και την αγκιοσύσπαση, την ίνωση και όλα αυτά που λέγαμε και προάγει ακριβώς αυτά τα ευωδοτικά αποτελέσματα. Να διευκρινίσουμε κάτι. Υπάρχει μια αλληλοεπίδραση πράγματι μεταξύ συμπαθητικού νευρικού συστήματος και συστήματος ρενίνης, αγκιοσύνης, αλδοστερώνης. Βλέπετε λοιπόν εδώ, όταν παράγονται κατεχολαμίνες, έτσι προσυνοπτικά, όχι μόνο δεσμεύονται από τους τύπου 1 υποδοχής εδώ και παράγεται αγκιοσύσπαση στην περιφέρεια, αλλά τι γίνεται, υπάρχει μια επανατροφοδότηση. Γιατί? Διότι, όπως βλέπετε, ο μετασυναπτικός υποδοχέας, ο οποίος πηγαίνει και συνδέει την αγκιοτενσίνη, και αυτός μαζί με την αγκιοτενσίνη, η οποία συνδέεται και προσυνοπτικά, επιφέρει περαιτέρω έκρηση κατεχολαμινών, περαιτέρω αγκιοσύσπαση και τελικά ένα overlap και ένα interaction και μια αλληλεπίδραση, να το πω ελληνικά, μεταξύ των δύο συστημάτων. Άρα έτσι λοιπόν ετέθη η ιδέα του παράλληλου αποκλεισμού του ΣΡΑ μαζί με την αναστολή του καταβολισμού, έτσι, των νατριουρικών πεπτιδίων. Και ανέφερα προηγουμένως η φιλοσοφία, το concept είναι να έχουμε αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των νατριουρικών πεπτιδίων, να μπορούν να κάνουν δηλαδή νατριούρηση, αγκιοδιαστολή, για να έχουμε λοιπόν και μειωμένη, έτσι, μειωμένη σύνδεση της αγκιοτενσίνης 2 στους τύπου 1 υποδοχής. Πράγματι, η νεπριλισίνη αποδομεί τα νατριουρικά πεπτίδια, άρα εμείς αν αναστείλουμε αυτή την αποδόμηση με έναν αναστολέα της νεπριλισίνης, θα εισπράξουμε αγκιοδιαστολή, μείωση της σύνωσης, μείωση υπερτροφίας, αύξηση της νατριούρησης. Και βέβαια, θα δείτε ότι η νεπριλισίνη κάνει λοιπόν ουσιαστικά αποδομεί και άλλες
ουσίες, μερικές κακές, μερικές καλές, όπως είναι και το Ενσίνη 1 και 2, η ανδρομενοδουλίνη, η βραδικινή και η δοθυλίνη, αλλά οι πιο πολλές είναι και οι σπαστικές. Άρα, αν το δούμε αθρηστικά, συμφέρει λοιπόν να έχουμε την νεπριλισίνη, έτσι ώστε να την αναστείλουμε και να μην μπορεί να γίνει καταβολισμός, για να μπορεί να υπάρχει διαθεσιμότητα έτσι, των καλών ουσιών και επομένως ποιον, των νάτριων πεπτιδίων, άρα να έχουμε αγκιοδιαστολή και όλα αυτά τα καλά που ανέφερα. Και φαίνεται ότι έγινε μια προσπάθεια στην αρχή, σας έδειξα και προηγουμένως τον αλγόριθμο, να ανασταλεί μόνο ο καταβολισμός των νατριουρικών πεπτιδίων με έναν μονό αναστολή ανεπριλυσίνης. Και ήταν το καντοξάτριλ και το θιοτραφάν. Δεν είχε όμως μελέτες, δεν αναπτύχθηκε φάρμακο αμυγός για καρδιακά ανεπάρκεια και έτσι έμεινε στο περιθώριο αυτή η προσπάθεια. Έγινε όμως μετά από κάποια χρόνια προσπάθεια να συνδυαστεί λοιπόν η αναστολή της νεπριλυσίνης μαζί με ομοπατριλάτη. Εδώ είχαμε αποτελέσματα. Είχαμε μείωση και νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς με καρδιακά ανεπάρκεια, έτσι καλωτωμένο κλάσμα εξωθήσεως, αλλά εγκαταλείφθηκε γιατί είχαμε παρενέργειες, ειδικά από τη χορήγηση ΑΜΕΑ, ξέρουμε πολύ καλά την εμφάνιση αγκιοειδήματος. Και μόλις κάποια χρόνια μετά έρχεται πλέον ο συνδυασμός που έχει και ασφάλεια και που πλέον δεν συνδυάζει έτσι έναν αναστολέα της νεπριλυσίνης με ΜΕΑ, αλλά με την Βαλσαρτάνη. Και βλέπετε πάρα πολύ καλά πως η σαγκουπιτρίλη, που είναι ο συγκεκριμένος αναστολέας της νεπριλυσίνης, όταν συνδυάζεται με βαλσαρτάνη, πόσο καλά δρά, και βλέπετε ότι όταν μπαίνει η σαγκουπιτρίλη που τη βλέπετε εδώ, μειώνει, ανδρανοποιεί την νεπριλυσίνη, δεν καταβολίζονται όλα τα νατρουρικά πεπτίδια, τα βλέπετε εδώ, θα τα πω ποια είναι, και έχω λοιπόν αγκιοδιαστολή και όλα τα υπόλοιπα καλά, που συνεπικουρούνται αυτά και από τη βαλσαρτάνη που αποκλείει τη υποδοχή τύπου 1 της αγκιοτεσίνης 2. Έτσι λοιπόν, με αυτά τι μπορούμε να πούμε τελικά? Είναι δείκτης, είναι αποτέλεσμα, και θα έλεγα αυτό το απλοϊκό: η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Γιατί μας είπατε, κύριε Σαββόπουλε, ότι αυτή η αύξηση και τα υψηλά επίπεδα είναι παγόμενα από την καρδιακή ανεπάρκεια. Και από την άλλη μεριά, αυτά είναι κακά γιατί ουσιαστικά δίνουν κακή λειτουργία. Άρα λοιπόν, όσο πιο μεγάλα είναι τα επίπεδα στο πλάσμα των νατριουρικών πεπτιδίων, τόσο χειρότερα είναι. Και τότε γιατί εμείς θέλουμε να τα κρατήσουμε? Θα σας διευκρινίσω αυτά όλα στην πορεία και θα καταλάβετε ακριβώς ότι δεν υπάρχει φαύλος κύκλος, αλλά πραγματικά τα υψηλά επίπεδα είναι ένδειξη βαριάς καρδιακής ανεπάρκειας και πρέπει εμείς να τα διατηρήσουμε αυτά, γιατί αυτά θα προάγουν την αποβολή του ύδατος μαζί με τη μείωση των αντιστάσεων από το αποκλεισμό του ΣΡΑ. Και αυτό γίνεται όχι μόνο στην καρδιά, και γι' αυτό βλέπετε ότι ουσιαστικά εκφράζουν διαστολική πλήρωση, άρα λοιπόν την πίεση και κυρίως το προφορτίο και λιγότερο το μεταφορτίο. Μπορούμε να τα ποσοτικοποιήσουμε. Φαίνεται από μια μελέτη που βλέπετε εδώ ότι πράγματι την ποσοτικοποίησαν και σε ασθενείς που είχαν καρδιακή ανεπάρκεια. Φάνηκε ότι τα επίπεδα αυτά αντανακλούν έτσι περίπου ένα 14% αυξημένο κίνδυνο θνητότητας και νοσηρότητας ανεξάρτητα από τους υπολείπους. Άρα λοιπόν, αν εμείς δούμε υψηλά επίπεδα νατριουρικών πεπτιδίων, είναι κακό προγνωστικό σημείο σε έναν που έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Και εκφράζει λοιπόν μια καρδιακή ανεπάρκεια που χρειάζεται πραγματικά μια aggressive, μια επιθετική αντιμετώπιση. Αυτή είναι μια πολύ καλή μελέτη, πολύ οικεία στους καρδιολόγους, η Optimized Heart Failure, που έγινε σε 260 κοντά κέντρα με μεγάλο αριθμό ασθενών και τελικά τα επίπεδα των νατρικών πεπτιδίων και συγκεκριμένα το BNP, έτσι το Brain Type Natriuretic Peptide, ήταν και μάλιστα οι τιμές του εξιτηρίου, συνδέθηκαν, αυτές παρατήρησαν δηλαδή την θνητότητα στον χρόνο, έτσι και τις επανανοσηλίες, την νοσηρότητα, ανάλογα με τα επίπεδα του εξιτηρίου. Και φάνηκε πραγματικά τα επίπεδα των νατριουρικών πεπτιδίων στο εξιτήριο να σχετίζονται ως προγνωστικός δείκτης, όπως λέει και η εισήγηση, με την θνητότητα στον χρόνο. Άρα λοιπόν είχαν μεγαλύτερη σημασία. Και βλέπετε ότι οι καρδιολόγοι σιγά σιγά ενέπλεξαν και τα νατουρικά πεπτίδια μέσα στον αλγόριθμο και βλέπετε μαζί με όλα τα άλλα φάρμακα που ξέρουμε, έτσι το προκοναλάν, τη δαχτυλίτιδα, έτσι τους ανταγωνιστές της αλδοστερόνης, τους βίτα μπλόκερ, μπήκαν λοιπόν με βέβαιο έτσι, αποτέλεσμα στην βελτίωση και της θνητότητας και της νοσηρότητας. Εδώ είναι λοιπόν το άρνη, η σαγκοπιτρίλη αναστολέας της νεπριλυσίνης και η βαλσαρτάνη. Αλλά είχαμε την ευκαιρία και εμείς, για να δείξουμε μια δικιά μας δουλειά χρόνια πριν, σε αγκιακά κεφαλικά επεισόδια, να δούμε τελικά ότι εμπλέκονται και τα νατρουρικά πεπτίδια. Πώς? Αν δείτε λοιπόν, πήραμε άτομα τα οποία είχαν κεφαλικά και είδαμε ότι τα αυξημένα επίπεδα ήταν μόνο εκεί που είχαμε καρδιοεμβολικά ισχυμικά. Για να κάνει κάποιος καρδιοεμβολικό ισχυμικό σημαίνει έχει μεγάλη καρδιά.
για να γίνει θρόμβος μέσα και να γίνει εμβολικό. Άρα λοιπόν, τι είπαμε, ότι φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η αυξημένη τάση, αυξημένη πίεση στις κοιλίες από τη διάταση εκφράζεται κατά την επάρκεια. Να γιατί λοιπόν είχαμε αυξημένα επίπεδα, ενώ δεν έπαιζε ρόλο ούτε το μέγεθος, βλέπετε, λίγο πολύ τα ίδια χωρίς διαφορά, ενώ η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική ανάλογα με το αν θα είναι έτσι εμβολικά την έκτη με την μέρα την 0. Άρα ταιριάζει και η δική μας ανακοίνωση με την ανακοίνωση της μελέτης που προέδειξα προηγουμένως. Και σήμερα ξέρουμε πλέον καλά ότι υπάρχουν τα τέσσερα αυτά νατρικά πεπτίδια, όπως βλέπετε, το κολπικό, το κεφαλικό, το ΣΕ και το ΝΤΕ, με υποδοχή σε όλα τα όργανα. Και πράγματι, η υποδοχή δεν είναι στην καρδιά μόνο, αλλά είναι στο σηκώτη, στο λιποδιστό, στους μύες, στο νεφρό και στα αγγεία και ακόμα και στο ανοσορυθμιστικό σύστημα. Και 10 χρόνια πριν, οι νεφρολόγοι προσεγγίζουν και λένε ότι είναι ένας συνθετικός κρίκος καρδιακής νεφρικής εντερικής λειτουργίας. Άρα υπάρχει πράγματι ένα καρδιονέφρο μεταβολικό σύνδρομο και έχει προγνωστική αξία να ξέρουμε ποια είναι τα επίπεδα. Εδώ θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτή είναι η δράση που βλέπετε, αλλά υπάρχει ένα μείον. Υπάρχει μεγάλη απόκληση φυσιολογικές τιμές. Τέτοιες που πολλές φορές, όπως η φεριτίνη, λέμε από 4 ή από 10 μέχρι 400 ή μέχρι 200. Άρα λοιπόν έχει σημασία μεγάλη για να δούμε και να καθορίσουμε και επίπεδα όπως κάνουμε στον κίνδυνο. Γιατί τελικά από πόσο και πάνω να τα αξιολογήσουμε, από πόσο και πάνω να είναι δείκτης. Και παράλληλα είναι και δύσκολη τεχνική, πρέπει να υπάρχει άμεση μεταφορά του αίματος στο εργαστήριο, να προσδιοριστεί το νατρικό πεπτίδιο. Δεν είναι πολύ εύκολα στην καθημερινή κλινική πράξη, αλλά είναι κυρίως μέσα από εργασίες, μεταπτυχιακά ή διατριβές. Ωστόσο, σε όλα τα όργανα και μέσα από μελέτες φάνηκε ότι όταν υπάρχει δράση, τότε μειώνεται ο όγκος των υγρών, υπάρχει διαστολή, υπάρχει μείωση του προφορτίου που έδειξε στην καρδιά, υπάρχει αγκιοδιαστολή και στα αγγεία, μειώνεται η δραστικότητα του σύμματος ρενής αγκιοτενσίνης αλοστερώνης, ότι αυτό συνεπάγεται για το μεταβολικό προφίλ και αναστέλλεται και η ίνωση. Και βεβαίως, πολλές καταστάσεις προκαλούν αύξηση αυτών, μία η κυριότερη εκ των οποίων η καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά επειδή συνδέουμε και με άλλες καταστάσεις, βλέπετε ότι αν φύγουμε από την καρδιά, πάμε στην αναιμία, πάμε στο νεφρό, πάμε στον πνεύμονα με παθήσεις όπως είναι οι αποφρακτικές και το σύνδρομο άπνοια στον ύπνο, πάμε σε έτσι, μεταβολικές καταστάσεις, τοξικές καταστάσεις. Και αντίθετα, υπάρχουν καταστάσεις που περιμένεις να έχεις αυξημένα επίπεδα, αλλά είναι λιγότερο από ό,τι αναμένεται. Όπως τα νέα άτομα, οι παχύσαρκοι, οι άνδρες, όταν υπάρχει διατηρημένο κλάσμα εξόδηση καρδιακή ανεπάρκεια, όταν υπάρχουν βαλβιδοπάθειες κυρίως στην μητροειδή, όταν υπάρχει περικαρδιακή προσβολή με συμπιεστική περικαρδίτιδα και βέβαια υπαξαρκία. Και επειδή στον επίλογο θέλω να αφήσω και το μήνυμα και να κολλήσω το μεταβολικό, είπαμε και έχω πείσει για το καρδιονεφρικό. Σας έχω πείσει. Καρδιά και νεφρός. Μπορεί να παίξει ρόλο και στο κομμάτι του μεταβολισμού. Βεβαίως. Δέστε ήδη, και είναι τελευταίες μου διαφάνειες και τελειώνω αγαπητό Προεδρείο, ότι υπάρχουν δράσεις οι άμεσες στην καρδιακή ανεπάρκεια. Έχουμε πιστεί και υπάρχει και πραγματικά η μείωση δύσπνοιας, η μείωση του όγκου των υγρών, η μείωση των αντιστάσεων και εν τέλει η μείωση της πίεσης. Και βέβαια και η βελτίωση του ενδοθυλίου και της λειτουργίας αυτού. Και όλη αυτή η υπερπλασία η οποία έρεται. Βλέπετε όμως σήμερα ότι κάποια φάρμακα, όπως είναι τα διαβητικά, έχουν και ιδιότητες στρωμαιών την πίεση. Τα GLP-1 ανάλογα, οι αγωνιστές, κάνουν λοιπόν και αγκιοδιαστολή και νατριούρηση. Και από την άλλη μεριά, η αναστολή μεταφοράς νατρίου γλυκόζης, τα SGLT2 inhibitors, και αυτά διουρούν, κάνουν νατριούρηση, κάνουν επομένως και αγκιοχάλαση. Και έτσι λοιπόν, σε αυτό όλο το παζλ, δηλαδή στην καρδιά, στα αγγεία, στο νεφρό, ήρθε να κολλήσει έτσι και το μεταβολικό κομμάτι. Και βλέπετε στο διαβήτη πώς όταν θα δώσουμε φάρμακα τα οποία αναστέλουν αυτή τη μεταφορά, το όφελος δεν είναι μόνο όπως θα περιμέναμε στη ρύθμιση του ζαχάρου, με όλα αυτές τους μηχανισμούς που δεν είναι τη ώρα να τα αναπτύξω, αλλά είναι και στην καρδιοπροστασία, έτσι είναι και στην νεφροπροστασία, είναι και τώρα και στην καλύτερη ολική λοιπόν ολιστική προσέγγιση. Και αυτή η διαφάνεια δείχνει ότι ένας αναστολέας μεταφοράς νατρίου γλυκόζης, η έμπαγκλη βλοσίνη, δοκιμάζει και να δει της πράγμαση με δείκτη, με βιοδείκτη το νατρικό πεπτίδιο, το NT-proBNP, και βρέθηκε λοιπόν ότι επέφερε μία μείωση 5 με 13%. Θα πει κάποιος μικρή κύριε Σαββόπουλε, και με αυτά μας είπατε, αν μας λέτε για τόσα ευρεία όρια, είναι τελικά όφελος. Τι λέει το editorial αυτό? Δεν πρέπει να απογοητεύονται οι κλινικοί γιατροί, γιατί δεν ήταν στόχος καταληκτικός αυτός. Αλλά αυτό το λίγο ποσοστό θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει περισσότερο. Και τότε πραγματικά θα είχαμε παράλληλα με αυτά που ξέρουμε, τα διουρητικά, του ανταγωνιστές αλδοστερώνης, τα αγκιοδιασταλτικά, θα είχαμε και μια ακόμα κατηγορία, η οποία και αυτή θα συνέδραμε
έστω και λιγότερο και όχι ισόποσα, στην καρδιοπροστασία. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω, και επειδή η επανάληψη είναι η μήτρη της μάθησης, να πω με το πρώτο αξίωμα που ξεκίνησε και ήταν η ολιστική αντιμετώπιση, το δεύτερο είναι η εξατομίκευση, και βλέπετε λοιπόν ότι σε κάθε έναν, ανάλογα με την υποκείμενη πάθηση, θα χρησιμοποιήσουμε και την κατάλληλη αγωγή, και όλα αυτά θα τα κάνει ο θεράπων ιατρός ανεξάρτητα από τις οδηγίες κατευθυντήριες. Δεν νομίζω να υπάρχουν κατευθύνσεις οδηγίες που στο τέλος να μην υπάρχει αυτή η παράγραφος και να λέει ότι ναι μεν, αλλά ο γιατρός, εκείνος που πρέπει να, και είναι υπεύθυνος για τη σταχογράφηση, για την όλη διατήρηση, παρακολούθηση, το follow-up του ασθενούς, είναι ο θεράπων ιατρός. Και με αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Με το ρητό που μαθαίνουμε και μπεδώνουμε όλοι από το πρώτο έτος της ιατρικής, ότι το αφελέιν είναι καλύτερο, έτσι, και το μη βλάπτει το χειρότερο, και το προλαμβάνει καλύτερο από το θεραπεύει. Άρα λοιπόν, ο Φελέιν ή μη βλάπτει, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.